όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιερώνυμος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, αφού ευχήθηκε σε όλους σωματική και πνευματική υγεία, στη συνέχεια ζήτησε από κάθε ένα επιχειρηματία να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, ώστε να καταπολεμηθεί η μάστιγα της ανεργίας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα στην κοινωνία. Είστε οι άνθρωποι που δείχνετε το ανθρώπινο πρόσωπο στην όλη παραγωγική διαδικασία, στην όλη ανάπτυξη της περιοχής. Και γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ αναπαυμένοι και χαιρόμαστε που σχετιζόμαστε με εσάς και έχουμε τέτοιους ανθρώπους εδώ στη Θεσσαλία, ανθρώπους που γνωρίζουν να προχωράνε, να τολμούν, να βοηθούν τον τόπο και τους ανθρώπους και να πορεύονται με συνείδηση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΘΕ, Βαχιλέας Νταβέλης, ευχήθηκε να ανακάμψει επιτέλους η πραγματική οικονομία το 2020. Ποια είναι η αφετηρία για αυτή τη χρονιά για το επιχειρήν, γιατί είπατε ότι τουλάχιστον στην παραγωγή νομοθετικού έργου έχουν γίνει καλές κινήσεις. Οι κινήσεις που γίνανε μέχρι τώρα ήταν απαραίτητες για να μπορέσει η επιχειρηματικότητα να έχει επόμενη μέρα με ουσία. Βεβαίως δικαιολογημένα σε έναν βαθμό, από την άλλη υφιστάμεθα το πρόβλημα ότι στην πραγματική οικονομία δεν έχουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Η ψυχολογία και η προσδοκία του κόσμου είναι υψηλή και κοινωνία χωρίς ελπίδα δεν χτίζεται. Πάνω σε αυτό το κοινωνικό πρόσημο, ο σύνδεσμος και οι επιχειρήσεις έρχονται να δώσουν το δικό τους στίγμα με εταιρική ευθύνη, με κοινωνικό έργο, αλλά και με πραγματική ανάπτυξη. Είμαστε σε επαφή με όλους τους υπουργούς, με τη γενική κυβέρνηση. Είμαστε σε επαφή με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς. Είμαστε σε επαφή και σε άρρηκτη σχέση με την κοινωνία. Με αυτά τα χαρακτηριστικά είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι ότι το 2020 θα είναι έτος σταθμός για τη μεγάλη κοινωνική, πολιτική αλλά και οικονομική αλλαγή που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας. Παρόντες στην πίτα του ΣΘΕΒ, επιχειρηματίες αλλά και αρκετοί επίσημοι, με τον πρόεδρο του ΣΘΕΒ να τονίζει ότι η εκδήλωση καθιερώνεται πλέον ως θεσμός, καθώς να σημειωθεί ότι είναι μόλις η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κόβει Βασιλόπιτα ο σύνδεσμος.